Όλοι φανταζόμαστε πόσο δύσκολη θα είναι η επόμενη μέρα και θα είναι όσο δύσκολη φανταζόμαστε, αυτό το ξέρουμε, αλλά προς το παρόν, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον εμάς, εγώ σας λέω πολύ τίμια και ειλικρινά ότι η συζήτηση αυτή είναι λίγο στην άκρη, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της μεγάλης μάχης και οι επόμενες 15 μέρες είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμες και δύσκολες για μας εδώ. Και αφήνουμε αυτό αφού ξεπεράσουμε τη μεγάλη αγωνία σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία και τον κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζώων. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με τα θέματα της υγείας κυρίως, πρωτίστως, προσπαθώντας να βρούμε εξοπλισμό ιατρικό και αναλώσιμα σε όλο τον πλανήτη, κυριολεκτικά σε όλο τον πλανήτη. Ακούω όλους όσους βγαίνουν και λένε δεν μας έχουν σταλεί υλικά, δεν μας έχουν δοθεί υλικά. Αναρωτιέμαι, ο κόσμος αυτός βλέπει στα μέσα ενημέρωσης ότι αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης ψάχνει για υλικά. Ψάχνουμε σε όλες τις χώρες του κόσμου, όπου βρούμε. Και λέω το εξής, δεν έχουμε ανάγκη από λεφτά. Όσο και αν ακούγεται ακραίο, έχουμε χρήματα. Δεν υπάρχουν υλικά ετοιμοπαράδοτα πουθενά. Δίνουμε τεράστια μάχη, νύχτα μέρα με τους συνεργάτες μου σε όλο τον κόσμο για να βρούμε υλικά. Με παίρνουν δήμαρχοι και μου λένε: ξέρετε, μας δεν μας έχει δώσει κανένας υλικά. Και λέω: συγγνώμη, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έδωσε το δικαίωμα σε εμάς να ψωνίσουμε είναι η ίδια που έδωσε και σε εσάς το δικαίωμα να προμηθευτείτε αναλώσιμα υλικά. Γιατί δεν εφαρμόζεται αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου? Εμείς δεν πρόκειται να παραδώσουμε σε δήμους υλικά. Εμείς προσπαθούμε να θωρακίσουμε τις δομές υγείας. Αυτή τη μεγάλη κρίση πρέπει να την περάσουμε μέσα σε ένα περιβάλλον ψυχραιμίας. Εάν χάσουμε όλη την ψυχραιμία μας και πάμε σε έναν γενικευμένο εμφύλιο, δεν ξέρω τι θα έχουμε κερδίσει. Δεν είναι ώρα για να ξεκαθαρίσουμε λογαριασμούς. Είναι ώρα για να ενώσουμε δυνάμεις. Δεν είναι ώρα για να κάνουμε κριτική. Είναι ώρα να εξαντλήσει ο καθένας με όποιο τρόπο μπορεί, όπως μπορεί. Και λέω το εξής. Φέρτε μου μία άλλη, δείξτε μου το παράδειγμα μιας άλλης περιφέρειας στην Ελλάδα που έχει πάρει πιο πολλές πρωτοβουλίες από εμάς. Είμαστε διαλυμένοι από προσωπικό και σήμερα δοκιμάζουμε και πιστεύω το αργότερο σε 36 ώρες να είμαστε έτοιμοι και με την τηλεϊατρική. Δοκιμάζουμε την εφαρμογή της τηλεϊατρικής. Με 7 ειδικότητες γιατρών να μπορούν όλοι οι κάτοικοι των νησιών να έχουν μια πρώτη επαφή με έναν γιατρό για τις πρώτες ανησυχίες τους. Λοιπόν, λέω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα αναλώσιμα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αναλώσιμα, όπου βρίσκουμε αγοράζουμε με το τηλέφωνο. Όποιος βρίσκει ετοιμοπαράδοτα, όποιος βρίσκει ετοιμοπαράδοτα να τα αγοράζει εκείνη την ώρα. Αναφέρομαι στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. Γιατί δεν υπάρχουν αναλώσιμα σε ολόκληρο το πλανήτη. Γίνεται πόλεμος. Για αναπνευστήρες δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μάχη έχουμε δώσει. Ναι. Και τα μηχανήματα για τις εξετάσεις στα νοσοκομεία μας, να γίνονται δηλαδή στα νοσοκομεία μας οι εξετάσεις, να μην στέλνονται στο Παστέρ. Σήμερα τα παρήγγυλα, σήμερα υπέγραψα και τη σύμβαση με την εταιρεία, είναι Αμερικάνικη εταιρεία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην μας τα φάνε στο δρόμο. Τόσο σκληρός είναι ο πόλεμος που γίνεται παγκοσμίως, κύριε Χατζιβάνη. Σε διάφορες χώρες, αυτή τη στιγμή έχουμε φαινόμενα εξωφρενικά. Δηλαδή, κατασχέθηκε σε αεροδρόμιο της Ευρώπης, όχι σε ένα, σε πολλά αεροδρόμια της Ευρώπης, κατασχέθηκε ιατρικό υλικό. Βεβαίως, που περνούσε από την τράνση. Καταλαβαίνετε, πετούσε δηλαδή ένα αεροπλάνο κάργο με ιατρικό υλικό, σταμάτησε να κάνει ανεφοδιασμό σε μια ευρωπαϊκή χώρα, είχε άλλο χώρα ως τελικό προορισμό και κατασχέθηκε. Είναι πόλεμος, κύριε Χατζιωάννου, είναι πόλεμος, σε όλο τον πλανήτη είναι πόλεμος. Και το φοβόμαστε κι εμείς αυτό, γιατί έχουμε παραγγείλει και αναπνευστήρες για τα νοσοκομεία μας και τα μηχανήματα των μοριακών εξετάσεων. Έχουμε φτάσει περίπου το 1,7 εκατομμύρια σήμερα. Σήμερα που μιλάμε είμαστε περίπου στο 1,7 εκατομμύρια. Ξαναλέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση όπου χρειαστούμε χρήματα, να ξέρετε ότι θα ξυλώσουμε όποιον κωδικό χρειαστεί. Μπροστά στον κίνδυνο της ανθρώπινης ζωής δεν μας σταματάει τίποτα, κύριε Χατζιβάν. Θα ξυλώσουμε και κωδικούς από έργα, δημόσια έργα αν χρειαστεί, για να κάνουμε τη δουλειά μας και να συνεισφέρουμε στην κοινωνία και στους συνανθρώπους μας. Σήμερα έχουμε δεσμεύσει 1,7 εκατομμύρια και συνεχίζουμε. Έχουμε ένα μεγάλο ποσό επίσης παγώσει για να πάμε
για να πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και εδώ με τις διαδικασίες τις σημερινές, στο να αυξήσουμε το πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας.